Το πιο πιθανό είναι εδώ μέσα στη Βουλή, με αφορμή το πόρισμα της εξεταστικής για τη λίστα Πέτσα, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ να στήσουν πάλι άλλη μια κοκορομαχία σήμερα, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Από αφορμές άλλο τίποτα. Μια ο Φουρθιώτης, μια ο Πολάκης, αυτές τις μέρες η κοινική συμπεριφορά ενός υπουργού και ενός άλλου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που πιάστηκαν στα πράσα και είδαν το φως της δημοσιότητας, άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα, με μπόλικη κλειδαρότρυπα και ακόμη περισσότερη υποκρισία. Μια συμπεριφορά που κουμπώνει με την κοινική, με την ομή αντιλαϊκή πολιτική, την οποία κανένας σας δεν πρόκειται να καταδικάσει, να αποπέμψει, να διαγράψει, να κάτσει στο σκαμνί. Τι προσπάθησε να κρύψει ο κουρνιαχτός αυτής της αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα? Προσπάθησε να κρύψει, για παράδειγμα, ότι λίγες μέρες πριν, εδώ σε αυτή την αίθουσα, σε κλίμα μάλιστα ουσιαστικής συνένεσης, ψηφίστηκε ένας ακόμα αναπτυξιακός νόμος που χαρίζει 11 δισεκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο. Όλος ο καυγάς γίνεται για το πώς, ποιος και πού θα μοιράσει τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια ώρα οι λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν τα απλά καθημερινά τους έξοδα. Τσακώνεστε τάχα διαφωνώντας ότι η ανάπτυξη του ενός είναι καλύτερη, δήθεν διαφορετική από του άλλου. Λες και αυτή πέφτει από τον ουρανό και δεν προέρχεται από την ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ίδιων των εργαζομένων, για την οποία όλοι σας έχετε νομοθετήσει. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που η ακρίβεια στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης κατατρώνε το λαϊκό εισόδημα. Και η κυβέρνηση έχει το θράσος να επιμένει να βαφτίζει μέτρα στήριξης των λαϊκών οικογενειών, κάποια ψίχουλα των λίγων ευρώ και αυτά κουτσορεμένα, την ίδια ώρα που οι αυξήσεις στην ενέργεια είναι πολλαπλάσιες. Και οι αυξήσεις αυτές δεν είναι πρόσκαιρες όπως κάποια φυσικά φαινόμενα, και το ξέρετε, αλλά είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης, της πράσινης μετάβασης που όλοι σας έχετε κάνει σημαία και Θεό σας. Το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε. Ελάχιστη στήριξη στα λαϊκά νοικοκυριά έχουν, αποτελούν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση εδώ και τώρα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια. Τι άλλο προσπάθησε να κρύψει ο κουρνιαχτός της αντιπαράθεσής σας? Ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, επισκέφτηκε την Ουκρανία, όπου υπάρχει ελληνόφωνος πληθυσμός, στρώνοντας το έδαφος για μια εκ των προτέρων δικαιολόγηση της εμπλοκής της Ελλάδας σε μια πιθανή ανάφλεξη στην περιοχή. Και η λεγόμενη η ελληνική τελικά εμπλοκή στη λεγόμενη αυτή ουκρανική κρίση έχει ήδη ξεκινήσει και έχει όνομα, και το όνομά της είναι Αλεξανδρούπολη, εκεί όπου αποβιβάζονται καθημερινά αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις, μεταφέροντας όπλα με βάση το σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας στον μεγάλο ανταγωνισμό τους. Και σας προειδοποιούμε, οι προβοκάτσιες είναι πρώτων πυλών. Δυστυχώς θα χρειαστεί να επανέλθουμε στο θέμα. Προσπάθησε επίσης αυτός ο ψευτοκαυγάς περιόνου σκιάς να κρύψει ότι αυτές τις μέρες δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη από τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ για να μείνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους, στα σπίτια τους. Γιατί η ΛΑΡΚΟ αποτελεί μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας και μπορεί να παραμείνει ανοιχτή, να αναπτυχθεί, να εξυγχρονιστεί, αλλά και να διασφαλίσει τη δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων της, όπως έχει προτείνει το ΚΚΕ.
γιατί η Λάρκο θα μπορούσε να ήταν στην πρώτη γραμμή μιας ανάπτυξης που θα είχε ως βάση όμως τις λαϊκές ανάγκες και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Γιατί συνειδητά απαξιώθηκε και ιδιωτικοποιείται με βάση την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Και την ίδια ώρα, ως αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής, οξύνονται τα προβλήματα παντού. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες μονάδες, χιλιάδες εργαζόμενοι διεκδικούν, όπως στην Κόσκο, στα Πετρέλαια Καβάλας, στο Βαρβαρέσο και αλλού, δυναμώνουν οι αιστείες αντίστασης. Τι άλλο προσπαθεί να κρύψει η κάλπικη αντιπαράθεση? Ότι χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα γιατί θέλουν να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν στα χωράφια τους. Παλεύουν για την επιβίωσή τους, γιατί συνθλίβονται από την εκτείναξη του κόστους παραγωγής, τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα που επιβάλλουν τα μονοπόλια, την ΚΑΠ που έχει προγράψει την αγροτιά για χάρη μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Όμως, τίποτα δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός επίσης ότι σε συνθήκες πανδημίας τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν. Αναφέρομαι στο Αττικόν, στη Δυτική Αθήνα, όπου προχθές στην εφημερία τα ράτζα της ντροπής έσπασαν κάθε ρεκόρ, ακόμα και αυτό που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εμπορευματοποιημένης δημόσιας υγείας και της συνύπαρξής της με τους επιχειρηματίες της υγείας, υγεία σήμα κατά τεθέν της πολιτικής και των δυο σας, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να έρθω τώρα και σε ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Λίστα Πέτσα που συζητάμε σήμερα. Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα της διερεύνησης των υποθέσεων της Λίστας Πέτσα, το ΚΚΕ είχε δηλώσει τη συμφωνία του σε σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα όμως είχαμε τονίσει στη σχετική συζήτηση τότε στη Βουλή ότι δεν τρέφουμε και μεγάλες προσδοκίες ότι κάτι θετικό θα βγει από αυτή την Επιτροπή, όπως δεν βγήκε και από άλλες αντίστοιχες επιτροπές στο παρελθόν. Γιατί αυτό που κάθε φορά συνήθως μένει από αυτές τις εξεταστικές επιτροπές είναι μόνο οι καυγάδες που προσφέρουν, και βέβαια προσφέρουν μπόλικη τροφή από προσανατολισμού, πολιτικό κουτσομπολιό και σόου για κάποιες τηλεοράσεις. Και στο τέλος μένουν τα πορίσματα σούπα που ουσιαστικά κουκουλώνουν και τις υποθέσεις. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να αναδεικνύουν μόνο κάποια επιμέρους, κάποια επιφανειακά ζητήματα. Πάντα όμως συγκαλύπτουν την ουσία της διαπλοκής που υπάρχει ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, τις κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα από τη μια και από την άλλη σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, μέρος φυσικά των οποίων είναι και οι μεγαλοϊδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Η πορεία των εργασιών της Επιτροπής, οι συνθήκες εκφυλισμού που διαμορφώθηκαν με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και εξαιτίας της απαράδεκτης, κατά την άποψή μας, άρνησής της να κληθούν πολιτικά πρόσωπα και υπουργοί, επιβεβαίωσαν αυτή την πρόβλεψη και δείχνουν επίσης και τα στενά, ασφικτικά, για να μην πω απροσπέλαστα όρια που υπάρχουν, προκειμένου τέτοιες επιτροπές της Βουλής που υποτίθεται αναζητούν την αλήθεια να μην τη βρίσκουν ποτέ, τόσο την αλήθεια όσο βέβαια και την ουσία της διαπλοκής. Ακόμα και οι επιτροπές που φτιάχνονται με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, όπως αυτές που πρόβλεψε η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί τελικά αυτό που επικρατεί είναι η θέληση της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είναι οι πολιτικές σκοπιμότητες. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και μια ιδιότυπη ομερτά
ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά κόμματα, τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, για να μην θυγούν ιερά και όσια που κάθε κυβερνητικό κόμμα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει. Πάρτε για παράδειγμα τα ζητήματα της παρέμβασης στη δικαιοσύνη, που είναι μόνιμο στοιχείο αντιπαράθεσης των πολιτικών κομμάτων εδώ και δεκαετίες. Τι δεν αγγίζει όμως κανένα σας? Ούτε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το άγγιξαν παλιότερα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Τον διορισμό της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση, που είναι το στοιχειώδες και που το ζητάει και η πλειοψηφία των δικαστών. Χωρίς να ισχυριζόμαστε βέβαια ότι οριστικά και μόνιμα και έτσι θα λυνόταν το πρόβλημα. Ακριβώς γιατί οι εξαρτήσεις στη δικαιοσύνη έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με το κράτος που υπηρετεί η δικαιοσύνη σήμερα. Εξαρτάται δηλαδή από τους νόμους, τους αντιλαϊκούς νόμους που καλείται να εφαρμόσει και ψηφίζει αυτή εδώ η Βουλή. Ιδού λοιπόν η ιδιότυπη ομερτά. Πού αλλού εκφράστηκε αυτή η κοινή σας στάση? Στην άρνηση όλων σας να δεχθείτε την τροπολογία του ΚΚΕ πριν 2 χρόνια περίπου, που θα ήταν έστω ένα εμπόδιο. Ένα εμπόδιο και στη λίστα Πέτσα και σε διάφορες άλλες λίστες που φτιάχνονται κατά καιρούς και από διάφορους. Τι πιο απλό και στοιχειώδες να δεχτείτε αυτή την τροπολογία του ΚΚΕ, η οποία, σας θυμίζω, προέβλεπε ότι τα μηνύματα που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία από δημόσιο, από σοβαρό κίνδυνο, από απειλή, όπως είναι μια πανδημία, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση αυτά τα μηνύματα να μεταδίδονται με όρους διαφημιστικής καμπάνιας, αλλά να μεταδίδονται, να καταχωρούνται ή να αναρτώνται ανάλογα με το κάθε μέσω μαζικής ενημέρωσης, υποχρεωτικά και εντελώς δωρεάν. Ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να υπάρχει διαφημιστική δαπάνη για την προβολή της δραστηριότητας Υπουργείων, εποπτευομένων επίσης φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτή η διαφημιστική καμπάνια θα πρέπει να γίνεται με όρους πλήρους διαφάνειας, με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων που διαμορφώνουν ένα καθεστώς συνδιαλλαγής. Ότι όλα αυτά θα πρέπει να δημοσιεύονται αναλυτικά και να υπάρχουν και κυρώσεις αν δεν γίνουν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις. Τι πιο απλό από όλα αυτά τα συγκεκριμένα? Ούτε όμως αυτά τα στοιχειώδη, τα απλά δέχεστε. Γιατί προφανώς όλοι σας θέλετε να συντηρείτε και να ανακυκλώνετε ένας αδιαφανής μηχανισμός σχέσεων και διαπλοκής με μέσα ενημέρωσης. Γιατί όλοι σας θέλετε να υπάρχει ένας μηχανισμός χειραγώγησης του ελληνικού λαού, ένας μηχανισμός εξοραϊσμού της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο και απορρίψατε τις προτάσεις του ΚΚΕ, που είναι απολύτως λογικές. Και γι' αυτό το λόγο συντηρείται ένα διάτριτο και βολικό νομοθετικό πλαίσιο, είτε όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπικές εταιρείες, όπου και εκεί θα μπορούσαν να μπουν αντίστοιχοι περιορισμοί και κανόνες ελέγχου. Για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, οι δημοσκοπήσεις που χρειάζεται να γίνονται μετά από παραγγελία του δημοσίου ή φορέων του δημοσίου τομέα, να μην γίνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή από ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο? Όχι, εκεί εσείς, ούτε αυτά τα στοιχειώδη δεν μπορέσατε να λύσετε. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα λύνεται με νομοθετικά μέτρα, θεσμικά μέτρα μέσα σε αυτό το βόρβορο του συστήματος. Αλλά λέμε, αρνείστε ακόμα και αυτά για να έχετε πλήρως ελεύθερο το πεδίο. Και φυσικά δεν λύνεται, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο και έχει σχέση με το χαρακτήρα του ίδιου του κράτους.
έχει σχέση με τη σύμφυση αστικού κράτους και κυβερνήσεων, με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, κομμάτι των οποίων είναι φυσικά και τα μέσα ενημέρωσης. Από τη μια θεωρείται πολυτέλεια τη στήριξη, για παράδειγμα, του δημόσιου συστήματος υγείας ή την κατάργηση αντιλαϊκών φόρων σε μια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά, και από την άλλη δεν θεωρείται καθόλου πολυτέλεια να στηρίζονται κλινικάρχες, καναλάρχες, μεγαλοεπιχειρηματίες και πάει λέγοντας. Γιατί η αντιλαϊκή πολιτική χρειάζεται και τον εξοραϊσμό και τη χειραγώγηση και τον αυταρχισμό. Και αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις είναι και ο μηντιακός αυταρχισμός. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι μεγάλες λαϊκές εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις, όπως ήταν αυτή που έγινε για παράδειγμα πριν 2 εβδομάδες με τη συμμετοχή του λαού της Πάτρας, του Δήμου της Πάτρας, του Εργατικού Κέντρου, εκατοντάδων σωματείων εδώ έξω στο Σύνταγμα, ή το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα με την δολοφονία του 19χρονου. Εξαφανίστηκαν από όλα τα μέσα. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς ότι στις τηλεοράσεις, σε άλλα μέσα ενημέρωσης, δεν τηρείται στο ελάχιστο ο νόμος για την προβολή των κομμάτων με βάση έστω το εκλογικό τους ποσοστό. Το να λένε τις θέσεις τους, δηλαδή, τι προβολή. Και η προβολή μονοπολείται από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τελευταία και από το ΚΙΝΑΛ που πρέπει να φουσκώσει, βλέπετε, γιατί αντιμετωπίζεται ως ένας πιθανός κυβερνητικός μπαλαντέρ του διπολισμού. Και φυσικά ούτε λόγος για παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η σύνθεση του οποίου ήταν προϊόν συνεννόησης αυτών των τριών κομμάτων. Μούγκα στη στρούγκα για όλα αυτά. Και για να κλείσω όπως άρχισα, δεν ξαφνιάζεται κανέναν. Όλο και πιο συχνά καταφεύγεται στην σκανδαλολογία, την κοκορομαχία. Όσο περισσότερο θα συγκλίνεται, τόσο περισσότερο κουρνιαχτό θα σηκώνεται, τόσους περισσότερους καυγάδες θα στείνετε για να κρύψετε αυτή τη σύγκληση της πολιτικής σας. Μάλιστα, να σας πούμε και κάτι. Οι σημερινοί καυγάδες του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία οχριούν μπροστά στους παλιότερες καυγάδες της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως καθόλου δεν εμπόδισε αυτά τα δύο κόμματα τότε, του τότε δικομματισμού, λίγα χρόνια μετά, όταν το απέτησε η άρχουσα τάξη και το χρειάστηκε φυσικά το σύστημα, να βρεθούν στην ίδια κυβέρνηση, πλάι-πλάι στα υπουργικά έδρανα και όχι μόνο μια φορά. Εμείς δεν αποκλείουμε να το ξαναδούμε σε remake, το ίδιο έργο με παρόμοιο αντιλαϊκό σενάριο, αλλά με κάποιους νέους πρωταγωνιστές, αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, με φτερούγα το ΚΙΝΑΛ. Όπως και να είναι, το κρίσιμο ζήτημα είναι ο λαός να αποφασίσει να γράψει το δικό του σενάριο για τις δικές του ανάγκες. Να γίνει ο ίδιος ο λαός αυτός πρωταγωνιστής και να τα πάρει όλα αμπάριζα, και εσάς και τις κυβερνήσεις σας, το σύστημά σας. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, να γκρεμίσει το παλιό και το σάπιο και να χτίσει το νέο με τον ίδιο πρωτοπόρο να κάνει κουμάντο στη χώρα του. Σας ευχαριστώ.